Καλησπέρα, Ελιάνα, και χρόνια πολλά σε όλου. Είχαμε πολύ σημαντική εξέλιξη, όπω σωστά είπε. Το σύστημα τη τη δίθεν εξυγία στο ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, με τη σφραγίδα τη FIFA και τη UEFA. Δύο μέρε μετά, μετά, τα διευθυντικά όρια στον Βόλο και την αλλίωση του αποτελέσματο του αγώνα αλλά και του πρωταβλήματο ει βάρο του Ολυμπιακού. Δύο μέρε μετά και την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, πω ο Ολυμπιακό δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο τέτοια περιοχή. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ζητώντα την άμεση παρέμβαση τη ΣΟΕΦΑ, ήρθε η, δήλωση, η επίσημη δήλωση από τον τοποτηρητή τη ΣΟΕΦΑ και τη FIFA, τον Χέρμπερτ Χούμπελ, στην Ελλάδα, που δικαιώνει απόλυτα τον Ολυμπιακό για την σφαγή στον Βόλο, βάζει στη γωνία την ΚΕΔ και συνάμα ουσιαστικά βάζει στη γωνία και την ίδια και το σύστημα τη δίθεν εξυγίανση. Ο κύριο Χούμπελ, στην δήλωσή του συγκεκριμένα, αναφέρεται στο μάτι του Βόλου με τον Ολυμπιακό, τονίζοντα ότι είναι απογοητευτικό το γεγονό. Ότι η διαιτησία, οι διαιτητέ είχαν τόσο σοβαρά λάθη παρά την εφαρμογή και του ΒΑΡ. Συνάμε, ο κύριο Χούμπελ τοποθετείται και για την ΚΕΔ, υποστηρίζοντα ότι πλέον δεν. αμφισβητώντα ουσιαστικά την ΚΕΔ. Είναι ξεκάθαρα ότι η FIFA, η FIFA και η UEFA πλέον βλέπουν τι ακριβώ συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και ακριβώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονό του timing τη δήλωση του κύριου ο Χούμπελ έρχεται παραμονή Χριστουγέννων λίγο μετά α, την τοποθέτηση του Ολυμπιακού. Ε, πάμε όμω να δούμε συνολικά ολόκληρη τη δήλωση του κύριου Χέμπερ Χούμπελ, όπω ακριβώ ε, αναρτήθηκε πριν λίγο στο επίσημο site τη ΕΠΟ. Σε τελική ανάλυση γίνεται μάρτυρα επιθέσεων σε διαιτητέ. Αυτά τα παράδεκτα περιστατικά όχι μόνο δεν φαίνεται να εξαλείφονται, αλλά τίνουν να γίνουν συχνότερα. Προσωπικά και εκ μέρου τη FIFA και τη UEFA είμαι εξαιρετικά ανήσυχο και καταδικάζω οποιαδήποτε ενέργεια γύρω από αυτό. Περαιτέρω, είναι απογοητευτικό να βλέπει κανεί διαιτητικά λάθη στον αγωνιστικό χώρο, παρά την επένδυση που έχει κάνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησία στην εκπαίδευση των διαιτητών και παρά την εφαρμογή του ΒΑΡ. Ιδιαιτέρω κατά τη διάρκεια του αγώνα του Βόλου εναντίον του Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή, αγώνα τον οποίο είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τηλεοπτικά. Το ΒΑΡ είναι ένα μεγάλο project το οποίο υλοποιήθηκε τόσο με τη στήριξη της ΕΠΟ όσο και της πολιτείας, στόχος του οποίου ήταν να αποφεύγονται ξεκάθαρα και προφανή φάλματα, καθώς και να βοηθούν οι διαιτές κατά τη λήψη των αποφάσεών τους. Σε τελική ανάλυση, με τη μείωση των λαθών, μειώνεται και ο κίνδυνος για περιστατικά βίας στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, οι αφησιτούμενες αποφάσεις των διαιτών στον παραπάνω αγώνα, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και από τους διαιτές ΒΑΡ, προξένησαν για μία ακόμη φορά σκεπτικισμό και κριτική όσον αφορά τη λειτουργία της ΚΕΔ, του ΒΑΡ και της Διετησίας εν γέννη στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα στον οποίο η FIFA και η UEFA έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό και για τον οποίο δεν επιτρέπεται καμία αφισβήτηση. Αυτού του είδου η διαιτητική απόδοση δεν μπορεί να αναποδεχτεί σε κανένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Η δε υπέρ οποιασδήποτε παραδειγματική τιμωρία αποφασιστεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησία. Τέλο, δεν μπορώ να κρύψω την ανησυχία μου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένε οι άμεσε και αρμόζουσες ενέργειε των διεθνών ομοσπονδιών.